Το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Χανίων, το κοινωνικό πλυντήριο και το κοινωνικό κομμωτήριο, το υπνοτήριο αστέγων, το ανοιχτό κέντρο ημερησίας φροντίδας αστέγων, τα γραφεία της κοινωνικής υπηρεσίας, το κέντρο κοινότητας αλλά και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι θα στεγαστούν σε ένα νέο κτηριακό συγκρότημα που θα ανεγείρει ο Δήμος Χανίων στη Ρεγκίνα. Αυτό ανακοίνωσε το πρωί ο Δήμαρχος, χαρακτηρίζοντας το ουσιαστικά ως τη στέγη της πρόνοιας, με σημειακή αναφορά μάλιστα στην περιοχή, αφού θα ονομάζεται Εστία Αλληλεγγύης Ρεγκίνα. Αφορά την δημιουργία ενός πολυδύναμου κοινωνικού κέντρου με το όνομα Ρεγκίνα, το οποίο σκοπεύουμε να κατασκευάσουμε στην περιοχή που σήμερα υπάρχουν οι αποθήκες του Δήμου και το υπνοτήριο αστέγων. Σε μια περιοχή στην καρδιά της πόλης σχεδιάσαμε, χρηματοδοτήσαμε και σήμερα υπογράφουμε την εκπώνηση των μελετών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην κατασκευή ενός μεγάλου σύγχρονου κτηρίου που θα μπορεί να φιλοξενεί όλες τις κοινωνικές δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στη Ζωή την Εύδου, η οποία ασχολήθηκε, επιμελήθηκε ουσιαστικά όλη την προετοιμασία ώστε να φτάσουμε στην σημερινή μέρα. Θα στεγαστούν, όπως είπε ο Δήμαρχος, όλες οι υπηρεσίες, είτε διοικητικές, είτε προγράμματα που εξυπηρετούν τους πολίτες του Δήμου μας, έτσι ώστε όταν οι ομάδες αυτές, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στην πρόνοια να ξέρουν ότι ολιστικά θα εξυπηρετηθούν. Η μελέτη του έργου χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, κάτι που επιτρέπει στο Δήμο να τρέξει το έργο πιο γρήγορα. Μετά από 12 μήνες και την παράδοση των τευχών δημοπράτησης θα είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να δημοπρατήσουμε την ανέγερση του συγκεκριμένου κτηρίου και θέλω να πω κλείνοντας ότι όλοι οι Χανιώτες και όλες οι Χανιώτισσες θα είναι υπερήφανοι για αυτό το οποίο θα δουν τα επόμενα χρόνια και το οποίο θα αφορά τις ευαίσθητους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Στην εποχή των μεγάλων έργων, των έργων των πολλών εκατομμυρίων, σήμερα υπογράφουμε μια σύμβαση που είμαστε πιο περήφανοι για οποιοδήποτε άλλο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Δήμο Χανίων. Δυστυχώς, σε μια κοινωνία που βλέπουμε ότι οι ανισότητες μεγαλώνουν, σε μια κοινωνία που βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν περισσότερες απαιτήσεις για την επιβίωσή τους και την καθημερινότητά τους, ο Δήμος Χανίων προσπαθεί να σταθεί δίπλα σε αυτούς. Το κτίριο θα είναι 2.100 τετραγωνικών μέτρων και η μελέτη έχει κόστος 663.000 ευρώ. 1.700 τετραγωνικά ωφέλιμη επιφάνεια, η οποία θα είναι σε ορόφους, και περίπου 400 τετραγωνικά θα είναι το υπόγειο. Η μελέτη ουσιαστικά, η σύμβαση θα συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες μελέτες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια, καθώς και να εκπονηθούν οι μελέτες εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης. Στα τεύχη δημοπράτησης συμπεριλαμβάνονται η αρχιτεκτονική μελέτη του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, η στατική, η γεωτεχνική μελέτη, η φυτοτεχνική, αλλά και οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και η μελέτη των ασθενών δικτύων. Το χρονοδιάγραμμα είναι ενός έτους ώστε να ενταχθεί το έργο.